γίνει πραγματικότητα το νέο κτηριακό συγκρότημα εντός της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο θα γίνει η μετεγκατάσταση των δύο πειραματικών δημοτικών σχολείων της πόλης, του πρώτου και του δεύτερου, άνοιξε η πρόσφατη απόφαση χρηματοδότησης με το ποσό των 6,9 εκατομμυρίων ευρώ από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Μια απόφαση που είναι το επιστέγασμα πολυετούς προσπάθειας και πλέον το στίχημα είναι να τρέξουν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση του έργου. Την ικανοποίησή τους για αυτή την εξέλιξη εξέφρασαν τόσο με ανακοινώσεις τους, όσο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τόσο ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, όσο και ο επικεφαλής της παράταξης για μια νέα εποχή και πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Η ακροστετική εξέλιξη που είχαμε τις προηγούμενες μέρες για το έργο μεταστέγαση πειραματικών δημοτικών σχολείων Ιωαννίνων σε οικόπεδο εντός του χώρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του με προϋπολογισμό 6.900.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και την οποία υπέγραψε ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Ιστορικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος. Πρόκειται για την επιστέγαση των προσπαθειών που ξεκίνησαν από το 2016, εντάχθηκαν σημαντικά κατά την προηγούμενη δημοτικό περίοδο και εκείνο το οποίο ευελπιστούμε και θα το προσπαθήσουμε με όλες μας δυνάμεις είναι να ολοκληρωθεί το έργο στην διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής θητείας. Η αίσια αυτή έκβαση της εκασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης για τη μεταστέγαση των πειραματικών δημοτικών σχολείων αποτελεί ακόμα μία απόδειξη ότι οι μεγάλοι στόχοι επιτυγχάνονται με συνένωση δυνάμεων. Το 2016 η δική μας Δημοτική Αρχή μαζί με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία την οποία εξέλιξε στο μεγαλύτερο μέρος της η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και βέβαια με την σημαντική βοήθεια την οποία πρόσφερε για την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης ο Υπηρεσιακός μας Μηχανισμός. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του αναπληρωτή Υπουργού Ιστορικών Θοδωρή Λιβάνη, ο οποίος αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και στάθηκε στο πλευρό μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι γιατί, για την εξέλιξη της χρηματοδότησης, της μεταφοράς και της μεταστέγασης το πρώτο και το δεύτερο πειραματικό σχολείο στο Πανεπιστήμιο. Ήταν ένα έργο πνοής το οποίο επιδιώξαμε με πολύ κόπο και είχαμε αυτή τη θετική εξέλιξη. Είναι ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει και τα σχολεία, τα πειραματικά, στον χώρο στον οποίο θα διενεργείται η πειραματική εκπαίδευση, αλλά και θα ανακουφίσει και εκείνο το μεγάλο συγκρότημα, το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την επιτυχία εκείνους τους βουλευτές Ιωαννίνων που στήριξαν την προσπάθεια. Φυσικά τον πρόεδρο της Βουλής που ενστερνίστηκε και γνωρίζουμε όλοι την συμπαράστασή του σε αυτή την προσπάθεια. Τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος ενστερνίστηκε αυτή την αναγκαιότητα. Και βέβαια και το Πανεπιστήμιο, είναι εδώ ο κύριος Φίκαρης, που συντονισμένα μαζί έτσι καταφέραμε αυτή τη σημαντική, κατάφερε ο Δήμος μας αυτή τη μεγάλη σημαντική επιτυχία. Η συστηματική προσπάθεια για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος όπου θα γίνει με την κατάσταση των πειραματικών είχε ξεκινήσει το 2016 όταν και πρόεδρος του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου των πρότυπων και πειραματικών σχολείων της πόλης είχε αναλάβει ο αναπληρωτής καθηγητής φιλολογίας στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής μεθοδολογίας Ιωάννης Φίκαρης. Το μόνο έγγραφο που είχε βρει ο ίδιος εκείνη την περίοδο ήταν μια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου από το 2015 για την παραχώρηση έκτασης για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος, χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται ότι σε αυτό θα γινόταν η μετεγκατάσταση των δύο πειραματικών δημοτικών. Στο ιστορικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτή την θετική έκβαση, έστω και μετά από 8 χρόνια, αναφέρθηκε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Φίκαρης, ευχαριστώντας όλους εκείνους που συνέβαλαν καθοριστικά για να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα. Είναι μια συλλογική προσπάθεια το έργο αυτό. Ξεκίνησε με ανθρώπους οι οποίοι στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί,
Στη συνέχεια έγιναν πολλές και μεγάλες προσπάθειες. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται απλά για μια προσωπική ηθική ικανοποίηση. Νομίζω ότι είναι μια ικανοποίηση πολλών ανθρώπων οι οποίοι συνέβαλαν στην αναβάθμιση αυτού που λέγεται εκπαιδευτική εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, εκπαίδευση της χώρας, με κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νέες γενναίες. Βέβαια, θα ήταν πολύ ευχάριστο στη χώρα μας να μην χρειάζονται 7,5 χρόνια για να φτιάξουμε ένα σχολείο. Όμως όταν κάτι έχει θετική ευόδοση, τότε τα χρόνια δεν τα σκέφτεται κανείς, βλέπει το τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να μην σταματήσει τώρα η διαδικασία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρονοτριβήσουμε. Τα χρήματα πλέον είναι εξασφαλισμένα. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει το καλύτερο δυνατό, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον Δήμαρχο και στους συνεργάτες του και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Στέφανο Σίντο. Θα κάνουν το καλύτερο δυνατό, γιατί δεν βρίσκω κανένα λόγο να καθυστερήσουμε πλέον τώρα. Είναι ένα έργο που το θέλουμε όλοι, που το αγαπήσαμε όλοι και βεβαίως είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει νέα όθηση στις νέες γενναίες. Δεν πίστευα ότι το να χτιστεί ένα σχολείο είναι μια τόσο πολυδέδαλη διαδικασία. Να αναφέρω έναν αριθμό χωρίς να θεωρούμε υπερβολικός. Ο αριθμός είναι 295. Επειδή κρατώ πρωτόκολλο και αλληλογραφία και τα λοιπά, πρωτόκολλο δικό μου, όχι υπηρεσιακό, μέχρι στιγμής χρειάστηκε να μιλήσω με 295 ανθρώπους. Εύχομαι και ελπίζω το επόμενο σχολείο να χρειάζεται 5 ανθρώπους μόνο. Είναι γεγονός ότι όταν πρωτοξεκίνησε αυτό το σκεπτικό, εγώ αναζήτησα τι ενδεχόμενα υπάρχει ως προηγούμενη ιστορία. Αυτό το οποίο βρήκα και ήταν το μόνο το οποίο βρήκα ήταν μια απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ημερομηνία Μάρτιος του 2015, όπου όμως δεν υπήρχε αναφορά σε πειραματικά δημοτικά σχολεία, απλά γινόταν μια αναφορά σε ίδρυση 12θεσίου σχολείου εντός του Πανεπιστημίου. Είναι ως χαρακτηρισμός διαφοροποιείται από αυτό που λέμε μεταστέγαση πειραματικών δημοτικών σχολείων. Έκτοτε ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια με συμμάχους στην εκπαιδευτική κοινότητα των πειραματικών δημοτικών, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τις Πρετανικές Αρχές, αλλά και την τότε Δημοτική Αρχή υπό τον Θωμά Μπέγκα, οπότε και ξεκίνησαν οι πρώτες πρωτοβουλίες. Προκειμένου δεν να κερδιθεί χρόνος και κυρίως να προσπελαστεί το δύσκολο κομμάτι της χρηματοδότησης και σύνταξης της μελέτης ενός τέτοιου έργου, ο κύριος Φίκαρης είχε αναζητήσει και είχε εξασφαλίσει την μελέτη ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος στην Ρόδο, το οποίο κάλυπτε τις προδιαγραφές για μια σχολική μονάδα που θα φιλοξενεί 300 μαθητές. Αυτή είναι η μελέτη που παραδόθηκε στη συνέχεια στο Δήμο Ιωαννιτών και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή του αείμνηστου Μωυσή Ελισάφ. Και με μεθοδικά βήματα και με τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου έγινε όλη η προετοιμασία και υποβλήθηκε η πρόταση για τη χρηματοδότηση που είναι πλέον γεγονός. Η όλη υπόθεση, όπως λέτε και εσείς, ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια και να πούμε ότι ήταν η συγκυρία που πάλι ήταν δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος ο κύριος Μπέγκας. Ακολούθως όμως λειτουργήσε πάρα πολύ επικοδομητικά στην όλη προσπάθεια και πρέπει να αποδίδουμε τη δικαιοσύνη σε όλους τους ανθρώπους, ο αείμνηστος δήμαρχος Ιωαννίνων, ο Μωυσής ο Ελισάφ, μαζί με τους συνεργάτες του, κάνανε μια εξαιρετική δουλειά, υποπίεση σε πολλές περιπτώσεις. Ακολούθως, μετά την εκδημία του, ο υπηρεσιακός δήμαρχος, ο κύριος Παπαγεωργίου, με τους συνεργάτες, και εδώ να μου επιτραπεί να αναφέρω τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αρλέτο, ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ. Και βέβαια η νυν πάλι Δημοτική Αρχή, η οποία δείχνει να έχει τις διαθέσεις κτλ. Με την αγαστή συνεργασία των συναδέλφων όλων των δύο πειραματικών δημοτικών σχολείων. Όλων αυτών που είναι τώρα ή που υπηρέτησαν νωρίτερα. Και επιτρέψτε μου, δεν θα με παρεξηγήσει κάποιος, να θυμηθώ εδώ και μία αείμνηστη συνάδελφο που πέρασε από το σχολείο και τώρα πλέον δεν είναι ζωή. Αν μπορούσα να έλεγα το όνομά της, θα το έλεγα, τη μνημονεύω, θα πω μόνο το μικρό της το όνομα, την Αγγελική. Πιστεύω ότι και αυτή από εκεί που βρίσκεται, και το λέω με συγκίνηση, θα χαίρεται και αυτή με την όλη προσπάθεια. Επίσης και με τον Δήμαρχο τον Ελισά, πιστεύω και αυτός θα χαίρεται από εκεί που βρίσκεται, γιατί ήταν ένα έργο που σε 5 λεπτά μου είπε προχωράμε. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το πράγμα. Από εκεί και ύστερα και το Πανεπιστήμιο θα πάρει και αυτό μια επιπλέον δυναμική. Θέλω επίσης να θυμηθώ τους ανθρώπους του τότε Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
που αμέσως δέχτηκαν τη συζήτηση, τις αναφορές. Εγώ πλέον εδώ και κάποια χρόνια δεν είμαι πρόεδρος του Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο συνάδελφος ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου πιστεύω ότι έχει καταβάλει όποια προσπάθεια μπορούσε ή όποια προσπάθεια μπορεί και τώρα και στο εξής ενδεχόμενα, και αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει όλη την τοπική κοινωνία, και έχω την αίσθηση ότι μπορεί το σχολείο αυτό να γίνει ένα πρότυπο που θα, ή ένα παράδειγμα να πω καλύτερα, που θα εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Ο κ. Φίκαρης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, καθώς θα συμβάλλει στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας αλλά και των φοιτητικών σπουδών, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στην αγαστή σχέση μεταξύ πανεπιστημίου και πόλης. Το Πανεπιστήμιο δεν είχε πρόθεση να φτιάξει ένα σχολείο για το Πανεπιστήμιο. Το σχολείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του όπως είναι μέχρι τώρα, δηλαδή θα μπορούν να το προσεγγίζουν και να το πλησιάζουν όλοι οι γονείς, όλα τα παιδιά, και βέβαια γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζω να το καταφέρουμε αυτό όταν το καλό ολοκληρωθεί το νέο κτίριο, να ιδρυθεί και μονάδα ειδικής αγωγής για να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτό, να είναι μια διαδικασία και ένα σχολείο συμπερίληψης όπου δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί, όπου θα υπάρχουν συνεργασίες. Συνεπώς λοιπόν πρόκειται πραγματικά για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας, το οποίο θα συμβάλλει στην πρόοδο και της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων, θα συμβάλλει πάρα πολύ στην πρόοδο και των φοιτητικών σπουδών, διότι θα συνδεθεί με όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και επίσης θα υπάρξει μια αγαστή σχέση πολύ σε ένα ευρύτερο επίπεδο του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.